Στην πρόσκληση του Σωματείου Επαγγελματιών Καφέ Εστίασης Αλεξανδρούπολης για τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα διαβουλεύεται με τη Δημοτική Αρχή, ανταποκρίθηκαν πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης όλης της πόλης, οι οποίοι ανέδειξαν την 11μελή επιτροπή και συζήτησαν αναφορικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Η προσέλευση από τους καταστηματάρχες ήταν αρκετά ικανοποιητική, μπορώ να πω. Έγινε η συνέλευση. Βγήκανε 11 άτομα για την Επιτροπή, η οποία έγινε μια ψηφοφορία διανατάσσεως του καιρός μέσα στη συνέλευση. Εγκρίθηκαν αυτοί τα 11 άτομα να συμμετάσχουν στην Επιτροπή. Εκεί τέλειωσε η συνέλευση, η Γενική Συνέλευση και η Συγκέντρωση των Καταστηματαρχών. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, είχαμε την πρώτη μας συνεδρίαση σαν 11 μέλη της Επιτροπής. Εκεί κάναμε μια άτυπη ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών, το οποίο ορίσαμε ως προεδρεύων της Επιτροπής, ορίσαμε εμένα. Τα 8 τα μέλη τα οποία θα απαρτίζουν την 9μελή Επιτροπή και 2 μέλη αναπληρωματικά. Σκοπός της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε ύστερα από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής και ανοιχτή διαβούλευση του Δημάρχου με τις επαγγελματίες, είναι η διαμόρφωση και η κατάθεση προτάσεων των επιχειρηματιών αναφορικά με τα προβλήματα και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει με τη Δημοτική Αρχή μία φορά κάθε μήνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρμονική συνεργασία αλλά και η ανάπτυξη του κλάδου της εστίασης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα σε έναν κλάδο από τον οποίο προέρχεται η μεγαλύτερη κατανάλωση στην Αλεξανδρούπολη, τόσο από ντόπιους όσο και από επισκέπτες άλλων χωρών. Θα πάω να καταθέσω το πρακτικό της εκλογής, της συναμιλίας εκλογής Επιτροπής στον κύριο Κοτζίδη και από εκεί και σε θα συζητήσω μαζί με τον κύριο Κοτζίδη πότε θα γίνει η πρώτη μας συνάντηση με το Δήμο. Εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες για αρχή, αλλά πρώτα θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί με το Δήμο, να δούμε πού θέλουμε να κοιμανθούμε, πού θέλουμε να βαδίσουμε και από εκεί και στερα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Προτάσεις έχουμε πολλές. Έχουμε και στην καθαριότητα και στον καλοπισμό της πόλης και στα προβλήματα των καταστημάτων. Υπάρχουν προτάσεις. Θα τις βάλουμε σε μία σειρά και θα προτείνουμε με τη σειρά τις προτάσεις μας στο Δήμο.